η αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή που θα είμαστε δίπλα στο Χριστό. Γιατί είμαστε όλοι παιδιά του Χριστού. Τώρα από εκεί και έπειτα, αν εσύ δεν θες να πιστεύεις ή οποιοδήποτε άλλο δεν θέλει να πιστεύει, είναι δικαίωμά του. Τότε δεν πρόκειται να το αλλάξουμε. Έχει κλονιστεί ποτέ η πίστη σου? Ποτέ. Ποτέ. Έχω απόλυτη... Ούτε μία φορά δεν έχεις. Δηλαδή, ποτέ, όταν ποτέ έχει αρρωστήσει ένας δικός σου, όταν κάτι κακό έχει συμβεί σε ένα δικό σου, σε σένα, να πεις γαμώτο, δεν υπάρχει. Κάποιος λόγος θα υπάρχει. Αλλά αυτό το λόγο δεν τον ξέρω εγώ. Τον ξέρει μόνο ο Κύριος. Δεν σου έχει κάνει απορία να το μάθει? Καθόλου. Όχι. Γιατί πιστεύω τόσο πολύ σε αυτό που σου λέω, που δεν ψάχνω περισσότερα και πράγματα. Και δεν έχει ανάγκη να το εξηγήσω. Δεν με ενδιαφέρει αν θα πεθάνω, δεν με ενδιαφέρει αν θα αρρωστήσω, αν θα πάθω κάτι κακό. Χτύπα ξύλο, εύχομαι να μην πάθω κάτι. Mm-hmm. Αλλά αν είναι να γίνει, να γίνει. Τι να κάνουμε. Άρα έχει λύσει δύο πολύ βασικού φόβου του ανθρώπου, που είναι ο θάνατο και η αρρώστια. Ναι. Είναι, λένε, οι μεγαλύτεροι φόβοι μα. Εσύ δεν τα φοβάσαι αυτά? Καθόλου. Αλήθεια λες τώρα? Αλήθεια. Γιατί πιστεύω στο μετά. Ναι, αλλά δεν είναι κρίμα το μετά να έρθει τόσο νωρίς, ας πούμε, να θα σου πει κάποιος. Είσαι νεότατος. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Και αυτή τη στιγμή να φύγω θα είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί ξέρω που θέλω να πάω. Αλήθεια λες τώρα, Νίκο? Βέβαια. Και το λέω και κοίτα που χαμογελάω, όπως το λέω. Δεν το λέω για να το πω. Δεν θέλω να γίνω αρεστό σε κάποιον για να πούνε ότι κάνω επίκληση στο συναίσθημα. Σε καμία περίπτωση. Πιστεύω αυτό που λέω και το λέω πάντα δημοσίως.